Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Είναι η τελευταία εκπομπή για το έτος 2022, εν μέσω Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς βέβαια, και οι ευχές πηγαίνουν έρχονται. Διαδικτυακά, τηλεοπτικά, στην καθημερινότητά μας. Εγώ ελπίζω αυτές οι γιορτές να μας βρούνε πιο δυνατούς, πιο υγιείς και αυτό που έχει σημασία με μεγαλύτερη αγάπη. Τα Χριστούγεννα είναι γνωστό ότι περιμέναμε κόσμο. Δυστυχώς, δεν ήρθαν. Μάλλον περισσότεροι φύγαν από τους δικούς μας στην Ελλάδα. Και πάνω σε αυτό το θέμα εμείς είχαμε για ένα ρεπορτάζ για το αλβανικό δελτίο ειδήσεων πριν μερικές μέρες στο Φινίκι. Εκεί οι άνθρωποι μας το είπαν ξεκάθαρα. Τα παιδιά τώρα δεν έρχονται. Οικονομική δυσχέρεια βέβαια. Είναι έξοδα να έρθουν τα παιδιά από Ελλάδα. Άλλο τόσο λένε είναι και οι συνθήκες εδώ. Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος κτλ. Κτλ. Είναι δύσκολα τα πράγματα, με όλα τα αυτά ο Βέγκος έλεγε «Γλεντάω με τη φτώχεια μου». Έτσι και εμείς θα γλεντήσουμε και θα καλοπεράσουμε με την αγάπη μας για τον συνάνθρωπό μας και για όλους τους συμπατριώτες μας. Ενημέρωση μετά το σποτάκι. Την ημερομηνία όπου σηματοδοτείται η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου. Στις 22 του Δεκέμβρη επισκέφτηκε το χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος είναι όμως ο απόϊχος αυτής της επίσκεψης? Αν μη τι άλλο, μεγάλη νύχτα, μεγάλη ημέρα, ιστορική ημέρα και βέβαια το φως του ήλιου μπορεί να ήταν λίγο όρο, αλλά εγώ πιστεύω ότι το φως της ελπίδας θα είναι πολύ μεγάλης διάρκειας για το 2023. Το ελπίζω και το εύχομαι. Και για να τα πούμε λίγο πιο ξεκάθαρα, εγώ ξέρω ότι όλοι εσείς οι παρηλίκες περιμένατε μια πιο μεγαλύτερη απόφαση για το επίδομα αλληλεγγύης. Περιμένατε, ορίστε παππού, ορίστε γιαγιά, είναι έτοιμο, πάρτε το. Εισπράξατε, αν μη τι άλλο, το τελευταίο θα. Εύχομαι να είναι το τελευταίο. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι το έχω αναλάβει προσωπικά και είναι προς επίλυση. Το ακούσατε, το είδατε, το ακούσαμε και εμείς, το είδαμε. Η εκπομπή εμένει σε αυτό, στο τελευταίο θα. Διότι αν έχουμε κι άλλο θα, τότε πιστεύω ότι όχι εσάς, αλλά όλους εμάς μας κοροϊδεύουν. Και εγώ πιστεύω ότι το Γενάρη θα σας χαμογελάσει το πρόσωπο. Θα δικαιωθείτε. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Επίσης, υπογραμμίζω και ένα άλλο μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην επίσκεψη στο χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Τι επισκέφτηκε, αγαπητοί μου? Εκκλησίες, σχολεία, στη Χιμάρα, στη Λιβαδιά, στη Δερβιτσάνη. Τι είναι αυτά? Ο πυλώνας του ελληνισμού. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ιστορική σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ελλάδας. Έτυχε να είναι στον κύριο Μητσοτάκη. Αύριο μακάρι να είναι άλλος και άλλος και άλλος για να έρθουν όλοι οι Πρωθυπουργοί. Ή και μια δεύτερη επίσκεψη του κύριου Μητσοτάκη. Γιατί όχι? Αυτός ο χώρος ξέρει να τιμάει τους φίλους. Ξέρει να φιλοξενεί τους φίλους. Όπως και ξέρει να δίνει τα ρέστα στον καθένα. We'll be right back.
Μπορεί να έχουμε γιορτές αυτές τις μέρες, αλλά εγώ ξέρω ότι ο κόσμος, η κοινή γνώμη στον χώρο της εθνικής ελληνικής μειονότητας, περιμένει τους υποψηφίους για τις τοπικές εκλογές της 14ης Μαΐου του 2023. Το κυβερνό Σοσιαλιστικό Κόμμα, είπαμε για την προηγούμενη εκπομπή, θα αρχίσει διαβούλευση με τον κόσμο Γενάρη και Φλεβάρη. Αν και στην Δρόπολη είναι λίγο πιο ξεκάθαρο το τοπίο, διότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο κ. Δράμα, δήλωσε σε τοπικά και σε κεντρικά κανάλια, ερχόμενος στη Δερβιτσάνη, ότι έχουμε έναν δήμαρχο ο οποίος είναι υπόδειγμα. Το ίδιο και η κυρία Κουμπάρο δήλωσε στους γεωργούς ότι εσείς έχετε το δήμαρχό σας και θα τον έχετε ξανά. Αυτά υπόθηκαν. Με όλα τα αυτά στην πολιτική ποτέ μιλές ποτέ. Στο Δήμο Φοινίκης δεν έχουμε νέα όσον αφορά τον κυβερνητικό συνασπισμό Σοσιαλιστικό Κόμμα Μέγκα, σε σχέση με τους υποψηφίους βέβαια. Η αντιπολίτευση, είπα ότι το Δημοκρατικό Κόμμα το έχει αναθέσει στο ΚΙΑΤ και στην Ομόνια την ανάδειξη δημάρχων και υποψηφίων δημάρχων στους Δήμους Χιμάρας, Φοινίκης και Δρόπολης. Μάλιστα, το Γενικό Προεδρείο στη σύσκεψη της 17ης Δεκεμβρίου αποφάσισε ώστε 24 του Δεκέμβρη να ήταν ημερομηνία ορόσημο που ο κάθε υποψήφιος, ο κάθε ενδιαφερόμενος να παρουσιαστεί στα τοπικά παραρτήματα της Ομόνιας. Τι έγινε όμως μέχρι τις 24 του Δεκέμβρη? Η εκπομπή είχε μια επαφή με το γραφείο τύπου της Ομόνιας, όπου επισήμως μας λένε ότι στη Χιμάρα έχει αυτοπροταθεί ο πρόεδρος της Ομόνιας Χιμάρας, ο κύριος Φρέντις Μπελιαρής, αν και το δήλωσε και ο ίδιος πριν μερικές μέρες σε κεντρικό τηλεοπτικό κανάλι των Τυράννων και περιμένει τώρα την έγκριση από το Γενικό Συμβούλιο της Ομόνιας, το οποίο θα συνέρθει στις 21 του Γενάρη. Στο Δήμο Δρόπολης δεν υπήρχε κανένας ενδιαφερόμενος και αυτό καταλαβαίνετε το πόσο έντονο είναι το παρασκήνιο. Δεν θέλω να πω περισσότερα, διότι ο νόν νοήτο. Οι Δροπολίτες ξέρουν καλά τι γίνεται. Στο Δήμο Φοινίκης όμως υπήρχαν τρεις ενδιαφερόμενοι υποψήφοι. Ο κύριος Λεωνίδας Χρήστου, πρώην δήμαρχος, ο κύριος Θανάσης Δαλιάνης και ο κύριος Βασίλης Καλυβάς. Εάν η απόφαση του Γενικού Προεδρείου θα γίνει σεβαστή, τότε οι τρεις αυτοί υποψήφοι θα πάνε για ψηφοφορία στο Γενικό Συμβούλιο της Ομόνιας στις 21 του Γενάρη. Αυτά για το έτος 2022 όσον αφορά τους υποψήφιους δημάρχους για τις εκλογές του 2023. Πριν λίγες μέρες άρχισαν οι εργασίες για την ολική ανακαίνιση του κτηρίου στο ενιαίο σχολείο Βουλεράτες. Είπαμε ότι είναι μια πρωτοβουλία του Δημάρχου με κονδύλια της κυβέρνησης και του Δημαρχείου βέβαια, για το ΦΠΑ το πληρώνει το Δημαρχείο, γύρω στα 600 εκατομμύρια περίπου παλιά, και πιστεύω ότι το Βουλεράτες και όλη η Ανοδρόπολη θα έχει πλέον μετά από 6 μήνες ένα στολίδι. Ένα στολίδι το οποίο θα τιμάει την ιστορία της παιδείας στην Ανοδρόπολη, την ιστορία της παιδείας στους Βουλεράτες και το μέλλον του τόπου σε αυτή την περιοχή. Ωστόσο, στην Άνω Δρόπολη είχαμε και φωταγώγηση των δέντρων σε Βρυσερά και Γιώργου Τσάτης. Αυτό έγινε πριν τα Χριστούγεννα βέβαια, την προηγούμενη Παρασκευή, 23 του Δεκέμβρη. Ατμόσφαιρα εορταστική και στην Άνω Δρόπολη και στα ορεινά χωριά, και εγώ πιστεύω ότι η δάδα και η φωτιά της πρωτοχρονιάς και κυρίως των Χριστουγέννων θα λάμπει για πολλούς μήνες ακόμα. Αυτό πιστεύω και αυτό εύχομαι. Όχι μόνο στα ορεινά χωριά της Δρόπολης και του Πογονίου, όχι μόνο στα ορεινά χωριά του Δήμου Φοινίκης, αλλά σε όλη την εθνική ελληνική μειονότητα, σε όλη την Αλβανία και σε όλη την Ελλάδα βέβαια. Σήμερα είναι 29 του Δεκέμβρη και είναι η μέρα όπου συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φοινίκης. Ημερήσια διάταξη, πολύ σημαντική. Προϋπολογισμός και φορολογικό πακέτο για το έτος 2023. Η εκπομπή
εξασφάλισε κάποια στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό του έτους 2023 στο Δήμο Φοινίκης. Μιλάμε για 376 εκατομμύρια λέει καινούρια, ή 3 δισεκατομμύρια 760 εκατομμύρια παλιά. Τόσο είναι ο προϋπολογισμός του Δήμου Φοινίκης για το 2023. Στο Δήμο Ανδρόπολης ήταν περίπου 2,5 δις παλιά. Έχουμε επίσης 560 εκατομμύρια παλιά για επενδύσεις με τα έσοδα του Δήμου Φοινίκης. Και έχουμε άλλα 720 εκατομμύρια παλιά, όπου είναι για τα υδραγωγεία με κονδύλια της αλβανικής κυβέρνησης. Αυτά είναι εν ολίγης ο προϋπολογισμός του Δήμου Φοινίκης, όπου οι πολίτες πρέπει και δικαιούνται να γνωρίζουν, όπως πρέπει να δικαιούνται και να γνωρίζουν και οι τοπικές αρχές, πως έχουν υποχρέωση απέναντι στους πολίτες για την υλοποίηση αυτού του προϋπολογισμού. Στις 19 του Οκτώβρη του 2022, από αυτή την εκπομπή, μάθατε ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Σεντιράμα, είχε συνάντηση με τους γεωργούς της Δρόπολης και όχι μόνο. Τότε, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γεωργών της Δρόπολης, ο κύριος Γιώργος Λόλης, ζήτησε από τον Πρωθυπουργό ένα μηχάνημα, έναν εξκαφέα. Ο Πρωθυπουργός το υποσχέθηκε ότι θα το έφερνε εντός της χρονιάς. Και μάλιστα ήρθε. Έγινε και μια σεμινή τελετή πριν την άφηξη του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, κ. Μητσοτάκη Δερβιτσάνη, όπου ήταν παρόν και ο κ. Σράμα. Εκεί έγινε η παραλαβή από το Δήμο και από το Σύλλογο Γεωργών της Δρόπολης. Και βέβαια τώρα οι Γεωργοί και ο Δήμος έχουν ένα μηχάνημα για τον κάμπο της Δρόπολης. Πρέπει να ξέρουμε ότι αυτός ο τόπος έχει ανάγκες και από άλλα μηχανήματα. Σημασία έχει ότι ήρθε το πρώτο. Αυτό να καταγράψουμε. Αυτή ήταν και η ενημέρωση για σήμερα. Την προηγούμενη εβδομάδα από αυτή την εκπομπή είδατε ένα ρεπορτάζ από την επίσκεψη και την περιοδία του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, στον χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Μάλιστα, επί του πιεστηρίου, μπορέσαμε και μεταδώσαμε την ομιλία του κ. Μητσοτάκη Δερβιτσάνη και το χαιρετισμό του Δημάρχου του κ. Τόλη. Πολλοί παππούδες και γιαγιάδες από το Δήμο Φοινίκης, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο, διότι στο διαδίκτυο μπορεί να τα δούμε αυτά, ζητάνε από την εκπομπή μας, την εκπομπή τους, να δουν στιγμιότυπα από την εκδήλωση στη Λιβαδιά, εκεί όπου μίλησε ο Πρωθυπουργός και ο Δήμαρχος Φοινίκης, ο κύριος Κίτσος. Εκεί ήταν ο κύριος Δημήτρης Κίκης, συνάδελφος, ο οποίος μας έφερε και τα παρακάτω πλάνα. Πάμε για τους παππούδες και τις γιαγιάδες που δεν ξέρουν από διαδίκτυο στο Δήμο Φοινίκης. Δείτε τους. Ένα χειροκρότημα για τον Πρωθυπουργό μας. Μακράς ημερέψαμε στις παντοχή στη Δίνη και σήμερα που ήρθατε τοποθητώ ας γίνει. Να νιώσουμε τη ζεστασιά που δίνει η μητέρα σε ένα παιδί που δένεται στο στρόβο του αγέρα. Εδώ σε αυτό το κλήρο μας, η λύρα του Ομήρου, τραγούδησε ασίγαστα του πιο αμφιρού Ονείρου. Δώσε έγινε και φτερά για να μακροημερέψει και να μας φέρει γνωρά στα βγελινού τη φέξη. Εμείς που μένουμε εδώ κρατάμε θερμοπύλες και θέλουμε να ζήσουμε στις πατρικές εστίες. Σαν την γέννα του Χριστού αυτές τις Άγιες Μέρες να ανεβαρύσει ο λόγος σας με ελπίδες. Για να φωτίσει και σε εμάς τις Βηθλέμ τα στέρη, να πλημμυρίσουν γειτονιές και αυλές με χάρη. Ένα χειροκρότημα για τα παιδιά που μας έκαναν υπερήφανο.
Πρωθυπουργέ της Ελλάδος, αξιότιμοι κύριοι υπουργοί και βουλευτές, κύριοι δήμαρχοι, εντερούαρ ζόνια μινίστρε, ζόνια ντεπουτέτε, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη συγκίνηση και χαρά υποδεχόμαστε σήμερα στον τόπο μας, στο Δήμο Φοινικαίων, τον Πρωθυπουργό της μητέρας πατρίδας της Ελλάδας μας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρωθυπουργέ, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μας η επίσκεψή σας αυτή. Μια επίσκεψη που εδώ ελληνισμός προσμένει 31 χρόνια. Από τότε που ο αείμνηστος πατέρας σας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στον χώρο της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Μια ιστορική στιγμή που χαράχθηκε βαθιά στην ψυχή και στην καρδιά του κάθε Έλληνα αυτού του τόπου. Αναπτέρωσε το ηθικό μας, μας γέμισε ελπίδα και αισιοδοξία για το μέλλον. 31 χρόνια μετά, αφήνοντας πίσω το σκληρό καθεστώς που βίωσε η χώρα και ενώ θα περίμενε κανείς να έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδο σε όλους τους τομείς, δυστυχώς ακόμη δεν έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Κύριε Πρωθυπουργέ, γνωρίζοντας πως ο χρόνος σας είναι πολύτιμος, επιγραμματικά θα ήθελα να σταθώ στα πιο κρίσιμα θέματα που απασχολούν την εθνική ελληνική μειονότητα, στο σύνολό της και το Δήμο Φοινικαίων συγκεκριμένα. Ο Δήμος Φοινικαίων αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους σε έκταση δήμους της Αλβανίας. Περιλαμβάνει 58. Το φαινόμενο της εφαρπαγής με πλαστά χαρτιά των κοινοτικών και ατομικών ιδιοκτησιών της εθνικής ελληνικής μειονότητας από ανύπαρκτους ιδιοκτήτες που επικύρωσαν τα διεφθαρμένα δικαστήρια έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. Στα πλαίσια του πνεύματος πάταξης της διαφθοράς ζητάμε να επαναξεταστούν όλοι οι φάκελοι των δικαστηρίων. Εξίσου σημαντικό θέμα αποτελεί και το νομικό πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων στην Αλβανία. Τον Οκτώβριο του 2017 στην Αλβανική Βουλή ψηφίστηκε ο νόμος για τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων στη χώρα, όπως αυτά ορίζονται στη Σύμβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Μειονοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δεν έχουν εγκριθεί όλοι οι εφαρμοστικοί νόμοι και ο συγκεκριμένος νόμος δεν κατοχυρώνει στην πράξη το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Ζωτική σημασία για τον τόπο μας και την παραμονή μας σε αυτόν αποτελούν τα έργα υποδομής. Εν έτη 2022 στην περιοχή μας υπάρχουν ακόμα χωριά χωρίς συντροδότηση, με πόσιμο τρεχούμενο νερό, με πάρα πολλά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, ενώ και το οδικό δίκτυο κυρίως των ορεινών χωριών της περιοχής των Ριζών, ο άξονας Λιβαδίας Λίπεσης και άλλα, αποτελείται από κακοτράχαλους χωματόδρομους παραμελημένους για πολλά χρόνια από την αλβανική πολιτεία. Τα τελευταία χρόνια η αλβανική κυβέρνηση έχει χορηγήσει κονδύλια για τη βελτίωσή τους. Απαιτείται ωστόσο να σκύψει ακόμα περισσότερα στα προβλήματα αυτά. Η παιδεία στον χώρο της εθνικής ελληνικής μειονότητας είναι επίσης ένα από τα βαρύνουσας σημασίας προβλήματα του τόπου μας. Οι κτηριακές υποδομές χρήζουν συντήρησης και αναβάθμισης. Το διδακτικό προσωπικό έχει ανάγκη από διαρκής επιμόρφωση. Επιπλέον απαιτείται συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων των Υπουργείων Παιδείας Ελλάδας και Αλβανίας για την εξάλληψη αλυτρωτικών εθνικιστικών αναφορών από τα σχολικά εγχειρίδια των μαθητών. Για να μην διδάσκονται τα παιδιά ιστορικές ανακρίδειες που δηλητηριάζουν τις συνειδήσεις τους και δικάζουν τους δύο γείτονες λαούς. Κύριε Μητσοτάκη, τα προαναφερθέντα σε συνδυασμό και με επιπλέον θέματα όπως είναι και το πολύ συζητημένο θέμα του επιδόματος των ανασφάλιστων υπερήλικων στην Ελλάδα και εδώ, δυστυχώς έχουν ως συνέπεια τη σταδιακή ερήμωση του χώρου της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Πάνω σε αυτό καλούμε την ελληνική πολιτεία να σκύψει και να συμβάλλει ώστε ο κόσμος μας να σταματήσει να απομακρύνεται από τις πατρογονικές του αιστείες και η χιλετής ύπαρξή μας εδώ να συνεχίσει. Κλείνοντας, αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, είμαι σίγουρος ότι θα εισπράξετε την αγάπη και τον σεβασμό αυτού του κόσμου. Αυτών που βρίσκονται εδώ και αυτών που σας παρακολουθούν από μακριά. Θα αφήσετε πίσω όμως την ελπίδα
Γιατί για αυτή την ελπίδα θα πρέπει όλοι μας να εργαστούμε και να δουλέψουμε. Είναι εθνικό μας χρέος. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε πολύ, χρόνια πολλά σε όλους. Κυρία Υπουργέ, dear Minister, φίλες και φίλοι, καταρχάς ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την πολύ θερμή σας υποδοχή. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που μου δίνετε σήμερα η ευκαιρία ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας να επισκεφθώ το Δήμο σας. Και το θύμισε ο κύριος Δήμαρχος, η σκέψη μου ανατρέχει σε μία άλλη επίσκεψη η οποία είχε γίνει τον χειμώνα του 1991 από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, εδώ στα χωριά σας, λίγο μετά την κατάρρευση του καθεστώτος. Και θέλω να δανειστώ μία φράση από αυτά τα οποία είχε πει τότε στο δημόσιο λόγο του, γιατί πιστεύω ότι εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά επίκαιρη. Είχε πει τότε ότι η ελληνική εθνική μειονότητα πρέπει να είναι μία γέφυρα φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο μας λαών. Όσο ίσχυε τότε, άλλο τόσο ισχύει και τώρα. Και θέλω να ξέρετε ότι στο πρόσωπό μου, ως Πρωθυπουργό της Ελλάδος, θα έχετε πάντα έναν άνθρωπο ο οποίος θα σκύψει πάνω στα προβλήματα της μειονότητας και θα αγωνιστεί για να βελτιώσει το βιωτικό σας επίπεδο, αλλά κυρίως για να επιτρέψει σε αυτά τα νέα παιδιά να ζουν, να ελπίζουν ότι μπορούν να προκόψουν στον τόπο τους. Θέλουμε να μείνουν εδώ και να κρατήσουν άσβεση τη χώρα τους. Και για να γίνει αυτό, φίλες και φίλοι, θα δουλέψουμε μαζί με την κυβέρνηση της φίλης Αλβανίας και θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε την ευρωπαϊκή ενταξιακή προοπτική της Αλβανίας. Διότι όσο η Αλβανία προσεγγίζει στην ευρωπαϊκή οικογένεια, τόσο θα βελτιώνεται το βιωτικό επίπεδο όλης της χώρας, αλλά και τόσο θα πρέπει να γίνονται τα απαραίτητα εκείνα βήματα, ώστε να προστατευθούν πλήρως τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Και αυτά τα βήματα μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα γίνουν. Κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Και έχουμε μια ειλικρινή και ανοιχτή συνεργασία με την κυβέρνηση της Αλβανίας. Γνωρίζουμε καλά ποια είναι τα ζητήματα. Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η προστασία της ιδιοκτησίας για όλους τους Έλληνες. Όχι μόνο αυτούς που βρίσκονται στους δύο αναγνωρισμένους μειονοτικούς δήμους. Και γνωρίζω επίσης πόσο σημαντικό είναι να βοηθήσει και η αλβανική κυβέρνηση ώστε να βελτιωθούν περισσότερο οι υποδομές, κυρίως στα ορεινά χωριά, και όπου χρειάζεται και όπου μπορούμε είμαστε έτοιμοι να σταθούμε δίπλα, όχι μόνο στις δημοτικές αρχές αλλά και στην κεντρική κυβέρνηση, προκειμένου αυτά να γίνουν πράξη. Με τον ίδιο τρόπο θέλουμε να στηρίξουμε και την εκπαίδευση. Θέλω να σας πω πόσο συγκινημένος είμαι κάθε φορά που επισκέπτομαι ένα σχολείο εκτός Ελλάδος, πόσο μάλλον εδώ. Πόσο μάλλον εδώ, στο Δήμο σας, στη Λαβιά, όπου βλέπω τα νέα παιδιά με τις παραδοσιακές φορεσιές και με την ελληνική σημαία. Δεν ξέρετε πόσο δύναμη, σας το λέω ειλικρινά, μας δίνουν και μου δίνουν προσωπικά αυτές οι εικόνες να μπορώ να συνεχίσω και εγώ το δικό μου έργο για μια ισχυρή Ελλάδα. Διότι όσο πιο ισχυρή είναι η πατρίδα μας, τόσο πιο αποτελεσματικά θα στέκεται και στο δικό σας το πλευρό. Θα κάνουμε πρόοδο, φίλες και φίλοι, στις σχέσεις μας με τη φίλη Αλβανία. Βρισκόμαστε πια αρκετά κοντά να λύσουμε ένα χρόνιο ζήτημα που αφορά την οριοθέτηση των θαλασσίων μας ζωνών, πάντα με γνώμονα το διεθνές δίκαιο, διότι να ξέρετε ότι οι διαφορές μεταξύ των κρατών δεν λύνονται με ακραία ρητορική και με κούφια λόγια, λύνονται με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Και με τον ίδιο τρόπο θα επιλύσουμε και με τη φίλη Αλβανία τις δικές μας διαφωνίες στο ζήτημα αυτό. Αλλά θέλω πάνω απ' όλα να κρατήσετε μέσα σας αυτή την προσωπική δέσμευση που σας δίνω σήμερα εδώ.
δεν θα είναι η τελευταία μου επίσκεψη στα όμορφα χωριά σας. Και δεν πρέπει να ξαναπεράσουμε 32 χρόνια για να επισκεφθεί Έλληνας Πρωθυπουργός την ελληνική εθνική μειονότητα εδώ στην Αλβανία. Θα είμαστε κοντά σας, να μας αισθάνεστε κοντά σας. Σκύβουμε πάνω στα προβλήματά σας. Το ζήτημα του επιδόματος των ανασφάλιστων υπερηλίκων λύνεται κατόπιν δικιάς μου προσωπικής παρέμβασης, όπως και η μείωση των χρόνων για να στοιχειοθετήσετε δικαίωμα σύνταξη στην πατρίδα μας. Είναι ζητήματα τα οποία φτάνουν πια στην τελική τους λύση. Διότι όσο θέλουμε τα νέα παιδιά να μπορούν να μείνουν στον τόπο τους, άλλο τόσο θέλω οι συμπολίτες μας μεγαλύτερης ηλικίας να αισθάνονται ότι έχουν τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας. Περάσατε πολύ μεγάλες δυσκολίες και το ξέρω καλά. Και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να κρατήσετε την σημαία μέσα στην καρδιά σας όταν δεν ήταν εύκολο να την ανεμίζετε ψηλά όπως επιτρέπετε να το κάνετε σήμερα. Σε εσάς λοιπόν χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Η Ελλάδα σας χρωστάει ένα μεγάλο ευχαριστώ και θέλω να ξέρετε ότι εδώ, σε αυτήν την όμορφη γωνιά στην οποία κατοικείτε εδώ και αιώνες, η καρδιά του ελληνισμού χτυπάει πάντα λίγο πιο δυνατά και το γαλάζιο της σημαίας είναι πάντα λίγο πιο γαλάζιο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το 2023. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και χειροκρότημα για τον Πρωθυπουργό μας. Αυτός ξέρει ήδη τι θέλει. Και καλές γιορτές σας εύχομαι. Υγεία. Την καλύτερο υγεία. Αυτή την εβδομάδα είχαμε μια εκδήλωση. Μια εκδήλωση Υδρόπολη αφιερωμένη στα παιδάκια, στους μικρούλιδες. Τη διοργάνωσε ο Σύλλογος Εστία Υδρόπολης, η πρόεδρος η κυρία Όλγα Παπά Παγούνα με τα μέλη του Προεδρείου. Παρόν ήταν και ο Δήμαρχος ο κύριος Τόλης, ο οποίος και χαιρέτησε όπως και η κυρία Πρόεδρος. Ήταν οι μανάδες των παιδιών και εκεί είχαμε από το Αργυρόκαστρο, από το σπίτι του Κλόουν, τον Κλεμέν Κονόμη τον ηθοποιό και το γραφείο τελετών της κυρίας Έλιας Γκούλου. Τα παιδιά γιόρτασαν, έπαιξαν, χόρεψαν με Άγιο Βασίλειδες και με πολλά δώρα που τους έφερε ο Άγιος Βασίλης. Ρεπορτάζ από την εκπομπή μας, οπερατέρ Σκεντέρ Τσίγκο, μοντάζ Ντάση Χίντε. Εγώ θέλω να σας καλωσορίσω, παιδιά της Υδρόπολης, στη γιορτή σας. Αυτή είναι μία γιορτή που γίνεται κάθε χρόνο για εσάς. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ, αν και έχουμε δύο χρόνια να τα πούμε, λόγω όλων των καταστάσεων αυτό που όλοι γνωρίζουμε. Είναι μία γιορτή που την κάνει ο Σύλλογος Εστία Υδρόπολης με πολύ αγάπη για εσάς. Θέλουμε να σας δείξουμε πόσο πολύ σας αγαπάμε. Θέλουμε να σας δείξουμε που σας σκέφτονται και σας ευχαριστούμε.
ευχαριστούν όλοι οι τροπολίτες όπου βρίσκονται ανά τον κόσμο. Έχουν το μυαλό τους εδώ, σε εμάς, σε εσάς και σας ευχαριστούν που είστε εδώ, που κρατάμε τον τόπο μας ζωντανό, που δίνετε πνοή και τόσο πολύ χαρά σε αυτόν τον τόπο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά. Γι' αυτό θα δώσω ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα στον εαυτό σας. Τώρα θα δώσουμε ένα χειροκρότημα σε όλους αυτούς τους τροπολίτες που βοηθήσαν να γίνει αυτή η γιορτή σήμερα των παιδιών. Ένα μεγάλο χειροκρότημα, αλλά θα πούμε και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ με πολύ δύναμη σε όλους. Είμαστε έτοιμοι να το πούμε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ έτσι με πολύ δύναμη για να το ακούσει όλος ο κόσμος. Πάμε. Ένα, δύο, τρία. Ευχαριστώ! Αποφασίσαμε να κάνουμε τη γιορτή αυτή όχι πριν κλείσουν τα σχολεία, μετά. Για ποιο λόγο? Να έχουμε και άλλα παιδιά της Δρόπολης που δεν βρίσκονται εδώ, που βρίσκονται στην Ελλάδα, όπως είναι παράδειγμα ο Μανώλης, ο Αλέξης και άλλα παιδιά έχουμε από Ελλάδα, με σκοπό που όταν έρχονται εδώ να έχουν να κάνουν κάτι, μια δραστηριότητα, να γνωριστείτε ανάμεταξύ σας, να κάνετε φιλίες και όλοι μαζί σαν παιδιά της Δρόπολης να πούμε και να στείλουμε τις καλύτερες ευχές σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά, παιδιά μου! Χρόνια πολλά! Και το μήνυμα που λέω κάθε φορά στις γιορτές των παιδιών, όπως σκέφτονται κάποιοι τώρα για σας, θέλω αύριο μεθαύριο να σκέφτεστε εσείς για τα παιδιά της Δρόπολης. Μου δίνετε το λόγο? Ναι, μπράβο, για την Δρόπολη βγάζει τα καλύτερα παιδιά. Για έρχονται και άλλα παιδιά της Ορανζής, αλλά εμείς τα είπαμε, τώρα θα τα πείτε εσείς. Χρόνια πολλά! Ευτυχισμένο το 2023 και πάνω από όλα υγεία. Χρόνια πολλά, μαμάδες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες τις μαμάδες που είστε δίπλα στο Σύλλογο Εσία. Όχι επειδή είστε σήμερα εδώ, αλλά εσείς είστε έμπλακτα με την βοήθειά σας στο Σύλλογο Εσία Δρόπολης. Όλοι μαζί για την Δρόπολη και για την Δρόπολη. Χρόνια πολλά. Θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλα τα παιδάκια. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία. Καλά αποτελέσματα στα μαθήματα. Θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά στο Σύλλογο, στο Προεδρείο του Σύλλογου, στην Πρόεδρο του Σύλλογου, που είναι πάντα, όχι μόνο με τα παιδάκια, με όλες τις οικογένειες στην Δρόπολη, στο Φογόνι, που έχουν ανάγκη αυτές τις γιορτινές μέρες να έχουν κάποιο δίπλα τους. Θα ήθελα να σας συγχαρώ άλλη μια φορά για το έργο που κάνετε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε και υγεία σε όλους τους δροπολίτες και προγονείς μου. Σας ευχαριστώ και εύχομαι να περάσετε ωραία σήμερα. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε, αλλά το έργο της εσείας δεν το κάνουμε μόνοι μας, το κάνουμε όλοι μαζί και ειδικά αυτά τα παιδιά που, όπως είπαμε, και φέτος έχουν εμάσει βοήθειες για τους ηλικιωμένους και τους άγωγους της Δρόπολης και το Πογόνι. Μέσω της εσείας το μοιράσαμε εμείς. Ευχαριστούμε και μια φορά.
φίλος μας ο Ανέστο Καρδάσης δεν μας ξεχνάει ποτέ. Έστειλε για διασκέδαση βίντεο από εκδήλωση που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 17 του Δεκέμβρη. Χορεύουν οι συμπατριώτες μας με ποιον άλλον, την κομμανία του Καλκάνη. Βασίλης Καλκάνης στο κλαρίνο, Κώστας Καλόγερος στο τραγούδι. Χορέψτε, γιορτές έχουμε. Πάμε.
όπως καταλαβαίνετε, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής, η οποία εκτάκτως αναμεταδίδεται και πάλι το Σάββατο το μεσημέρι 1:30. Διότι την Κυριακή το μεσημέρι, την Κυριακή της Πρωτοχρονιάς, θα έχουμε νέα εκπομπή, εορταστική εκπομπή αφιερωμένη σε εσάς. Πλάνα και εικόνες από το χώρο μας, η πυρώτικη μουσική, το κεφάλι ψηλά. Καλή χρονιά να έχουμε, χρόνια πολλά, ραντεβού την Κυριακή. Υγεία, αγάπη και χαρά.